Τα ευρήματα της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και αποθήκες χθες τα ξημερώματα στο Μονοφάτσι, εντυπωσιακά. 21 πλαστικά βαρέλια και 8 σακούλες γεμάτες με χασίς. 3 καλάσνικοφ, 2 πιστόλια, 1 περίστροφο, 5 κυνηγετικές καραμπίνες, 1601 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ζυγαριά ακριβίας, κουκούλες που καλύπτουν όλο το πρόσωπο, γάντια ακόμη και αλυσοπρίωνα εντοπίστηκαν. Συνελήφθησαν χθες 15 Δευτέρου 2013 7 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός για παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για σύσταση και συμμορία εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Όπως προέκυψε κατά την έρευνα που έβγαλε Λαβράκη, σε ένα από τα σπίτια που ελέγχθησαν εξονυχιστικά, τα όπλα ήταν κρυμμένα ακόμη και σε κούνια μωρού αλλά και σε διπλό κρεβάτι ζευγαριού, στο οποίο κοιμόταν μία εγκυμονούσα. Ο σύζυγος της γυναίκας που αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψει την έρευνα, δεν δίστασε να αναφέρει στους αστυνομικούς πως η εγκυμοσύνη είναι δύσκολη και η γυναίκα του δεν έπρεπε να μετακινηθεί. Τώρα και χρόνια βράζει η περιοχή και σήμερα έβγαλε, μάλλον σήμερα γέννησε. Αυτό το πράγμα το περιμέναμε, αλλά απλώς δεν ξέραμε ούτε τι ούτε πώς και τι συνέβαινε. Καλά σφαίρα, δεν είχε καλά, νοικοάστα. Είχε όλος ο κόσμος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ηλικίας 20 έως 77 ετών, που στην πλειοψηφία τους είναι μέλη οικογενειών της Μεσαράς που είναι γνώριμα στην αστυνομία, και ένας νεαρός που στο παρελθόν είχε καταγγείλει ξυλοδαρμό σε βάρος του από αστυνομικούς. Ένας άνδρας με καταγωγή από νησί των Κυκλάδων και ένας Αφγανός που εργαζόταν σε ποιμνιοστάσιο μίας εκ των τριών οικογενειών. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 10 κατοίκων έρευνες. Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε και στεύτηκε με απόλυτη επιτυχία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δράσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Τις ατσιπάδες συνελήφθησαν 3 μέλη ίδιας οικογένειας, 2 αδέλφια και ο θείος τους, αλλά και 2 ακόμη αδέλφια μέλη άλλης οικογένειας, ενώ στο Μοριά, στα χέρια της αστυνομίας, έπεσαν ένας πατέρας με το γιο του. Ευχόμαστε όποιος είναι παραβάτης να τιμωρηθεί. Εμείς εμπιστευόμαστε την αστυνομία, θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει για ακόμη μια φορά. Κοινό μυστικό. Τι έγινε, μυστικό είναι, δεν νομίζω να είναι μυστικό. Είναι ένα μέρος που δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν και χασίσια και καλάζινγκοφ, όπου θες, ό,τι γουστάρεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα το τελευταίο εξάμηνο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου. Είχαν άρτια ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Ήθελα να διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά τους πολίτες του νομού μας ότι η προσπάθεια των αστυνομικών της διεύθυνσής μας για την πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας και τη σύλληψη και παραπομπή των παραβατών στη δικαιοσύνη θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, που εξετάζει τη συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.